Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε σήμερα το πρωί εδώ για να αναδείξουμε άλλη μία ψηφίδα ιστορίας από την 100χρονη του κόμματός μας. Μια ιστορία που ξεκινάει από το 1918 και την ομοτελειακή ανάγκη του λαού μας να αποτινάξει το ζυγό της τάξης των καταπιεστών και που θα συνεχιστεί ως την τελική νίκη, την εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Μια ιστορία που η αστική τάξη κάνει λυσαλέα προσπάθεια να τη θολώσει, να την αμαυρώσει, να την παραχαράξει και αν γίνεται ακόμα και να την εξαφανίσει προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία της. Σε αυτή την αένα η προσπάθεια δεν είναι μόνη. Έχει άξιους συμπαραστάτες, τους διάφορους ειδών οπορτουνιστές, δηλητηριώδη αιχμή στα πλευρά του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αλλά αδυνατούν όλοι τους να κατανοήσουν ότι η ιστορία του κόμματός μας είναι η ίδια η ιστορία του λαού μας και προχωράει πάντα μπροστά. Είναι η ιστορία των αγώνων του, των θυσιών του, της δουλειάς του, των πόνων αλλά και των επιτευγμάτων του. Είναι η ιστορία της τάξης που νομοτελειακά θα πάρει την εξουσία από αυτούς που σήμερα την εκμεταλλεύονται. Το ΚΚΕ δεν θα υπήρχε 100 χρόνια αν δεν ήταν βαθιά ριζωμένο μέσα στο λαό από το λαό. Γι' αυτό και εμείς, εδώ αλλά και σε όλη την Ελλάδα, γυαλίζουμε, αναδεικνύουμε πλατιά αυτή την περήφανη ιστορία προκειμένου η λάμψη να γίνει καρφή στο μάτι, στην καρδιά της αστικής τάξης, αλλά ταυτόχρονα και μάθημα, οδηγός και συμπαραστάτης στην ανηφορική πορεία του κινήματος και των αγώνων που μας περιμένουν. Γιατί μάθημα για το σήμερα είναι οι αμέτρητες μάχες για μια καλύτερη ζωή που δόθηκαν από το κόμμα τα 100 αυτά χρόνια. Η ιστορία και η δράση του ΚΚΕ είναι συνδεδεμένη με τις πιο λαμπρές ιστορίες του ταξικού κινήματος στην Ελλάδα. Απ' άκρη σ' άκρη, όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, έχει μία ιστορία να πει για τον ηρωισμό και τις θυσίες των κομμουνιστών, που βγήκαν μπροστά, δεν κρύφτηκαν μπροστά στις δυσκολίες, αλλά ηγήθηκαν στην πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Γι' αυτό το σκοπό δεν δίστασαν να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους. Μέσα από τον ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, τον ΕΛΑΝ, τον Όπλα, ΕΠΟΝ και τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Και βέβαια μέσα και από τα σωματεία. Μια τέτοια ιστορία μας διηγούνται εδώ οι ήρωες της μάχης της Πρέβεζας και οι εκτελεσμένοι της Παργινόσκαλας. Τέτοιος τόπος είναι η Παργινόσκαλα, που έχει αφήσει ανεξίτηλα στη μνήμη τις ηρωικές μορφές των ανταρτοεπονητών που με περίσσια αγριότητα φρόντισαν να δολοφονήσουν οι εδεσίτες με τις ευχές της ελληνικής και της αγγλικής αστικής τάξης. Στο στόχαστρό τους βέβαια ήταν η πρωτοπορία, το κόμμα, μαζί με το λαό. Να μην σηκώσουν κεφάλι, να περιμένουν μυρολατρικά τις άνωθεν κατευθύνσεις, να μην διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή, αυτό που και σήμερα η αστική τάξη θέλει να περάσει στο μυαλό της νεολαίας και του λαού μας. Δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα, να μην αγωνιζόμαστε. Μα οι μαθητές, οι νεολαίοι ανταρτοεπονίτες που εκτελέστηκαν εδώ, άλλο μάθημα μας δείχνουν. Τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς αγώνα. Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς να παλέψουμε όλοι μαζί τον ταξικό εχθρό. Αλλά και ο δάσκαλός τους, ο Χρήστος Κοντός, μας έδωσε άλλο μάθημα από αυτό που διδάσκεται στα σημερινά σχολεία, με αφορμή τώρα που ανοίξανε κιόλας. Όταν αγωνίζονται οι μαθητές, στα μαθητοδικεία τους έρνουνε, τους κλειδώνουν στις τάξεις, τους ρίχνουν αποβολές. Μας έμαθε όμως ο Χρήστος Κοντός ότι ο δάσκαλος είναι καθοδηγητής του μαθητή και μαζί του αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο, αλλά ακόμα και αν χρειαστεί, πρώτος θα θυσιαστεί για να τους προστατεύσει. Τέτοιους δασκάλους θέλουμε για τα παιδιά μας. Και κάτι ακόμα, σύντροφοι και φίλοι. Είμαστε περήφανοι γιατί αποτελούμε σήμερα συνέχεια αυτής της γενιάς και έχουμε το δικαίωμα όλοι εμείς να αισθανόμαστε και ένα είδος ικανοποίησης γιατί συνεχίζουμε τον αγώνα σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και ιδιαίτερα πολύπλοκες. Και όταν λέμε αντίξωες, δεν εννοούμε γενικά τις δυσκολίες της ταξικής αναμέτρησης σε συνθήκες καπιταλισμού. Αυτές υπήρχαν και θα υπάρχουν μέχρι να ανατραπεί. Η πιο μεγάλη και αντίξωη συνθήκη είναι η υποχώρηση του λαϊκού κινήματος, η οποία βέβαια και συνεχίζεται. Και σε αυτή την υποχώρηση αξιοποιούν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και οι κεφαλαιοκράτες και τα άλλα κόμματα του καπιταλιστικού μονόδρομου για να εντείνουν την επίθεση στο λαό μας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ έχει ξεπεράσει προπολού
κάθε όριο πολιτικής εξαπάτησης του λαού μας για να υπηρετήσει τους στόχους της άρχουσας τάξης. Προσπαθεί να κρύψει από το λαό ότι η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας απαιτεί ακόμα πιο φθηνή εργατική δύναμη, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, νέα πεδία κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ταυτόχρονα καλεί το λαό να δεχτεί αδιαμαρτύρητα παλιά και νέα μέτρα για να περιμένει το θαύμα μιας δίκαιης ανάπτυξης και μπας και πέσει κανένα ψίχουλο από το τραπέζι των μεγάλων κερδών του κεφαλαίου. Εξάλλου, τα συγχαρητήρια που δέχτηκε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ από την Κομισιόν και τους θεσμούς ότι άλλαξε την εικόνα της Ελλάδας αφορούν ακριβώς αυτές τις κατευθύνσεις. Και μέσα σε όλον αυτόν τον οριμαγδό, η Νέα Δημοκρατία παρακολουθεί και βλέπει με λύπη και πολιτική αμηχανία τον ΣΕΒ, τους θεσμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπερατλαντικούς συμμάχους τους να επικροτούν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, που κάνει πιο αποτελεσματικά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις τη βρώμικη δουλειά του συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία προβάλλει τη δική της αντιλαϊκή πρόταση, αφού με τον τίτλο «Λιγότεροι φόροι» απευθύνεται κυρίως στο κεφάλαιο. Λιγότερες κρατικές δαπάνες εννοεί το πετσόκομμα κυρίως των κρατικών κονδυλίων. Και στον ίδιο δωρό ακολουθούν και τα αστικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, για να ξεκλέψουν λίγη εξουσία για τον εαυτό τους. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι σε αυτό τον δωρό ακολουθεί και η Χρυσή Αυγή, η δολοφονική συμμορία των πολιτικών απογόνων, των χιτών και ταγματασφαλιτών, σαν αυτούς που ματοκύλησαν την Πρέβεζα το Σεπτέμβριο του 1944. Γι' αυτό σαν κουκουέ λέμε πως, ναι, σήμερα ο αγώνας για την εργατική εξουσία, τη σοσιαλιστική εξουσία, είναι περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Αυτή η προοπτική και πρέπει να διαγράφεται μέσα από τον καθημερινό αγώνα. Και ακριβώς για αυτή την προοπτική που προβάλλουμε το κόμμα μας, οι αστεί το αναγνωρίζουν σαν τον πραγματικό τους αντίπαλο. Σήμερα, όπως και τότε, το 1944. Λίγο νωρίτερα το 40, όταν εγκατέλειπε τον ελλαδικό χώρο για να φύγει για το Κάιρο η αυτοεξόριστη κυβέρνηση η αστική, παρέδωσε τους κομμουνιστές όλους τους χιτλερικούς για να μπορέσει να συνεχιστεί η αστική εξουσία. Όταν οι Γερμανοί αποχωρούσανε, προσπάθησαν να κρατήσουν την εξουσία για την αστική τάξη. Και αυτή ήταν βέβαια και η βασική αιτία των Σεπτεμβριανών στην Πρέβεζα, να μην έχει την εξουσία ο λαός. Η μάχη της Πρέβεζας και οι εκτελέσεις στην Παργινόσκαλα καταδείχνουν το αποτρόπαιο πρόσωπο του εκμεταλλευτικού συστήματος και της αστικής τάξης, που προκειμένου να διατηρήσει την εξουσία της, δεν έχει κανένα πρόβλημα να σκοτώσει μέχρι και αμούστακα παιδιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, το ΚΚΕ διδάσκεται από την ιστορία του. Βγάζει συμπεράσματα για τη στρατηγική του που έχουν για την κατάκτηση του σημερινού προγράμματός του. Έτσι, τιμάμε την ηρωική ιστορία μας, διαμορφώνοντας όρους και προϋποθέσεις για νέους αγώνες, αντιμετωπίζοντας και τις προσπάθειες διαστρέβλωσης και παραχάραξης της ιστορίας του λαϊκού κινήματος και του τόπου μας. Ιδιαίτερα, τις προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν οι μεγάλοι αγώνες αποχρωματισμένοι και απονευρωμένοι για να ξεπληθεί σήμερα η κυβέρνηση και η αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζει. Βγάζουμε συμπεράσματα από την ηρωική πείρα του κόμματός μας και προχωράμε μπροστά με προοπτική τη δικαίωση των αγώνων του λαού μας, την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος που γεννά φτώχεια, ανεργία, πολέμους. Εμπνεόμαστε και συνεχίζουμε στο δρόμο της πάλης για την πραγματική διέξοδο, για την κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Και τώρα λίγες κουβέντες για το μνημείο. Αυτό το μνημείο που σήμερα η Τομεϊκή Επιτροπή της Πρέβεζας, του ΚΚΕ, παραδίδει στο λαό της Πρέβεζας, αλλά και στην εργατική τάξη, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και αναγνώρισης σε όσους πάλεψαν, αγωνίστηκαν και τέλος εκτελέστηκαν για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. Ένα μνημείο που αναδεικνύει τον αγώνα, αλλά κύρια φωτίζει το μέλλον. Εδώ να ευχαριστήσουμε όλους τους συντρόφους που στοιχήθηκαν στην ανάγκη να φτιαχτεί αυτό το μνημείο με προσωπική εργασία. Ειδική μνήμα όμως να κάνουμε και στον σύντροφο Σταύρο Βλάχο, τον καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε το έργο και με την επαναστατική ματιά κατάφερε την καλλιτεχνική αποτύπωση των γεγονότων. Τιμή και δόξα αιώνια στους εκτελεσμένους ανταρτοεπονίτες. Τιμή και δόξα αιώνια στους αγωνιστές του ΕΑΜ Ελλάς ΕΠΟΝ. Τιμή και δόξα στο κόμμα μας, το ΚΚΕ. Μια υπόσχεση δίνουμε. Ακριβή μας, κι αν φύγετε, δεν θα σας πάρει λύθη. Χιλιάδες θα ανασταίνεστε φορές, γιατί το αίμα απ' τα δικά σας στήθη
σ' άλλων ανθρώπων χύθηκε ζωές. Κάθε τους νίκη είναι και δική σας. Και κάθε τους σκέψη πώς να σας μιμηθούν. Ήσυχα τώρα αναπαυτείτε. Και αυτοί που μένουν πίσω δεν θα νικηθούν.